Τον ακολουθεί ο Παναγιώτου. Συρτάει μπάλα στην περιοχή. Ο Αγγελόπουλος, ο Καζού. Έκοψε ντρίμπλαρε. Επιχείρησε το σουτ. Το κουβιλιτάει από κοντά. 1-0 ο Άρης. Τόσο νωρίς με τον πρώτο του σκόρε στο τρίτο λεπτό. Μπήκε στην πορεία της μπάλας με εξωτερικό φάλτσο. Βλέπετε και την ένδειξη από το VAR. Και θα ακυρωθεί το τέρμα. Θα δούμε το σουτ από τον Καζού. Να δούμε και την πορεία της μπάλας. Έχω την εντύπωση ότι ίσως να είναι και μπροστά ο Κβιλιτάια. Θα εξεταστεί η φάση από το VAR. Να και η γραμμή. Έχασε την μπάλα. Μπέξον έδωσε πολύ ωραία πάσα. Ο Μαγιαμπέλα θα πλασάρει στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ νωρίτερα. Εξαιρετική πάσα από τον Μπέξον ο Μαγιαμπέλα. Φεύγει μόνος απέναντι από τον Φλόρες, τον πλασάρι πάνω στο δοκάρι. Στη δεύτερη επίσκεψη του στη μεγάλη περιοχή. Ο Μπονέτο έκανε κίνηση, αλλά έκανε και ο Γκονζάλες και είναι μέσα στην περιοχή του Άρη. Κατέβασε ιδανικά, τελείωσε τη φάση. Είναι η πρώτη ευκαιρία του Εθνικού. Καταγράφεται στο 17ο λεπτό. Ξανά και ξανά η προσπάθεια από τον Γκονζάλες. Μαγιαμπέλα που ξεχύνεται στην αντίπαλη περιοχή. Πλασάρει και σημειώνει στην δεύτερη προσπάθειά του. Με τη συμπλήρωση 19 λεπτών το 0-1. Ο Μαγιαμπέλα αυτή τη φορά ήταν εύστοχος. Μιχλάλη Μαγιαμπέλα σε αυτή την εξαιρετική αντεπίθεση του Άρη. Τον Φλόρες και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε την θέση στην οποία βρισκόταν και με ποιο τρόπο πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Φλόρες. Νομίζω ότι έχει ευθύνη ο τερματοφύλακας του Εθνικού. Είναι το πρώτο γκολ από τον Μαγιαμπέλα. Μας δίνουν και τη γραμμή. Και στείλε την παλιά στην περιοχή. Κατέβασε ο Γκομής και έχει μεγάλη ευκαιρία ο Φλόρες. Ο Καζού θα πλασάρει 2-0 ο Άρης. Μέσα σε διάστημα 3,5 λεπτών. Με τον Καζού να σημαδεύει την γωνία και να καταφέρνει να ευστοχεί και αυτός όπως ο Μαγιαμπέλα την αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του Εθνικού και στέλνει στην μπάλα στα δίχτυα για να σημειώσει το 0-2 και να πετύχει και αυτό το πρώτο φετινό του γκολ με τον Άρη στο πρωτάθλημα. Γίνεται έλεγχος της φάσης και από το VAR. Κβιλιτάια έβαλε το πόδι αλλά δεν βρήκε εγώ την εντύπωση την μπάλα. Έχει μετρήσει το τέρμα, δεν υπήρχε offside. Εδώ βλέπετε ότι ήταν και σε κανονική θέση ο Κβιλιτάια. Καλυπτόταν τουλάχιστον από δύο αμυντικούς. Αγγελόπουλος, ο Γκονζάλες αποκρούει ο Βανά. Και κρατά το 0. Δύσκολη επέμβαση έκανε περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο. Έγινε λάθος εδώ, κέρδισε ο Μπρένο και έκανε το σουτ πάνω στον Βανά. Με δεύτερη προσπάθεια ο τερματοφύλακας του Άρη. Δείτε εδώ πόσο λιγορείο σαρφό χάνοντας την μπάλα. Την κερδίζει ο Μπρένο, δεν το σκέφτεται καθόλου, με το αριστερό κάνει το σουτ. Για να δούμε τον Κβιλιτάια να κάνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα έξω. Ακόμα μια φάση με τον Γεωργιανό να νικήσει με την κεφαλιά του μετά την σέντρα του Καζού. Πρώτος την μπάλα. Παλιά προς το μέρος του Γκομής. Ο Γκομής θα πλασάρει, αποκρούει ο Φλόρες. Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Εθνικού στο 33. Την αντεπίθεση ο Μπονέτο ανάμεσα σε δύο παίκτες του Άρη. Και έδωσε στον Αντερέγγεν. Το σκέφτηκε, σούταρε πάνω στον Βανά και κόρνερ. Τρίτη επέμβαση του τερματοφύλακα του Άρη στον αγώνα. Καλή πάσα. Ο Γκομής μοιράζει τον Μαγιαμπέλα μέσα στον Κβιλιτάια. Πήγε η μπάλα. Το σούτ του Γεωργιανού έξω. Η πρώτη καλή φάση για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Καθώς ήταν σε ανισορροπία η άμυνα του Άρη, ο Λίψκι θα περάσει απέναντι. Κεφαλιά από τον Γκονζάλες πάνω στον Βανά. Και ενώ περίμεναν δύο συμπαίκτες του στα τρία μέτρα. Μπαίνουν... Σε διακόπτω γιατί ο Στρούτσκι έδωσε στον Μπέξον που έκανε το σουτ πάνω στον Φλόρες. Αδώσει στον Γκομής, είναι μόνο στα πλασάρια. Αποκρούει ο Φλόρες. Ο Μαγιαμπέλα δεύτερη ευκαιρία. Διπλή. Ξεκάθαρη φάση για τον Άρη. Μαγιαμπέλα έδωσε την πάσα στον Καζού. Αυτός έβγαλε μόνο τον Γκομής. Το πλασέ του οποίου απέκρουσε ο Φλόρες. Έδωσε πάσα στον Τεϊριόντο. Η παλιά για τον Αντερέγγεν. Απομάκρυνε ο Μαγιαμπέλα. Χτύπησε η μπάλα στον Μπουάκη. Κατέληξε στον Γκονζάλες. Ευκαιρία με τον Αντερέγγεν. Μειώνει ο Εθνικός. 72ο λεπτό. Με το 5ο γκολ του πρώτου του σκόρερ. Του Νίκολας Αντερέγγεν.
Θα εξεταστεί η φάση σε όλες τις πτυχές της από την αρχή μέχρι το τέλος. Και εδώ η πάσα προς το μέρος του Άντερ Έγκεν. Έχει κατακυρωθεί το τέρμα και από το VAR. Ο Μοντνόρ κάνει την κλασική του κίνηση για να σουτάρει ο Φλόρες με δεύτερη προσπάθεια. Και να επιχειρεί το σούτ ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, όμως ο Φλόρες με διπλή προσπάθεια της μεσαίας και της μεσοεπιθετικής γραμμής. Και ενώ ο Νίκολης εκδηλώνει την επίθεση, περιμένει ο Κορέα, θα του δώσει την μπάλα, το πλασέ αμέσως πάνω, ο Φλόρες πέφτει. Ωραία αλλαγή της μπάλας για να φτάσει και πάλι στον Νίκολιτς. Έκανε το κάτι παραπάνω και πρόλαβε ο Φλόρες μπροστά από τον Κβιλιτάια. Χάθηκε ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Σηκώθηκε εν τέλει ο Νίκολιτς, Μπαχάνακ.